Ναι. Ζει την αλήθεια του, ζει την πραγματικότητά του και λέει πως πιστεύει ότι ένα ζευγάρι, ένα ομόφυλο ζευγάρι, δύο γυναίκες δηλαδή ή δύο άντρες μπορούν να αποκτήσουν παιδί και να προχωρήσουν είτε σε κάποια υιοθεσία είτε με άλλο τρόπο και λέει ότι παλαιότερα πίστευε πως δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, όμως επειδή έχει μιλήσει και με ψυχολόγους και με ανθρώπους που ίσως να γνωρίζουν κάτι περισσότερο σε αυτά τα θέματα περί ψυχολογίας κλπ. Υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί σε ένα τέτοιο περιβάλλον και να είναι εντάξει. Και τέλος, για να σας πω έτσι, να κλείσουμε με τα όσα είπε ο Νίκος Μουτσίνας, επειδή μετά από την δημοσιοποίηση αυτής της συνέντευξης, πολλοί έσπευσαν ή πολύ πιθανόν να σπεύσουν, να σχολιάσουν κάτω από αυτή την ανάρτηση ότι ο Μουτσινάς είναι γκέι, ερώτηση. Και ο ίδιος λέει, τι σημασία έχει, αυτό θα απαντήσω. Και αυτό να απαντήσεις και εσύ, λέει στον δημοσιογράφο, σε παρακαλώ πολύ, ζω έτσι όπως θέλω να ζω, ούτε κάτω από καθεστώς φόβου, ούτε παίζοντας κρυφτούλη, δεν κρύβομαι, λέει. Και έτσι ακριβώς θέλω να βιώνω την καθημερινότητά μου, να εξηγήσω στον καθένα τον τρόπο που έχω να επιλέξει να ζω. Γιατί. Ακριβώς. Κάπως έτσι κλείνει η συνέντευξη. Είπε πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά εγώ το τονίζω αυτό ότι δεν θυμάμαι να έχει μιλήσει κανένας άλλος, είτε ηθοποιός είτε άνθρωπος του χώρου και των media τόσο ανοιχτά. Έχουν μιλήσει καλέ. Και ο Φώτης έχει μιλήσει, ναι. Δεν ξέρω. Ίσως επειδή τα λέγει με τον δικό του τρόπο. Και πιο παλιά. Ο Μαρίνος νομίζω ήταν ο πρώτος που μιλήσε. Ο Γιώργος Μαρίνος. Γιατί. Και είναι ακριβώς. Τα λέει πάρα πολύ ωραίο ο Νίκος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς είναι διαφορετικοί. Γιατί εμένουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι. Δεν είναι αρκετό ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει μια καριέρα, μας χαρίζει γέλιο, μας μοιράζεται το χιούμορ του, την προσωπικότητά του. Δεν είναι αρκετό αυτό. Μας ενδιαφέρει το ότι κάνει στο κρεβάτι του. Γιατί. Αυτό τι είναι σημασία που τόνισε και ο ίδιος. Και στα θέματα δουλειάς λέει πως γιατί δηλαδή αν πάει ένα αγόρι που έχει την κοπέλα του και πάει ένα άλλο αγόρι που έχει το αγόρι του, γιατί πρέπει να κοιτάξουν το τι κάνει στο κρεβάτι του και να μην κοιτάξουν αν αυτός είναι ικανός να πάρει αυτή τη δουλειά. Ακριβώς. Καταλάβατε πού ξεφεύγει το θέμα, ότι κοιτάζουμε άλλα πράγματα. Απλά στον κόσμο και αρέσει η κλειδαρότητα. Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Είναι όμως αυτή η ερώτηση, Μαρία μου, που την κάνει πάρα πολλοί κόσμος, που είπε και ο ίδιος, αν είναι γκέι ο τάδε, η τάδε. Νομίζω αυτό πρέπει να σταματήσει αυτό κάποτε. Λέμε. Είναι και αυτό η συγκεκριμένη ερώτηση. Δηλαδή του, τι είναι ο άλλος. Ναι. Τι κάνει στην προσωπική του ζωή. Τι κάνει στο λόγος να ξέρεις γιατί, ποια είναι τα ενδιαφέροντά του, τι του αρέσει γενικότερα. Εσύ βλέπεις αυτό που βλέπεις μέσα από τη δουλειά του και αν κάποιοι που οι περισσότεροι πλέον μιλάνε και για την διαφορετικότητα και γενικότερα για στέλνουν τα δικά τους μηνύματα και είναι πολύ καλό αυτό, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Δεν είναι όπως ήταν πριν από αρκετά πιο πολλά χρόνια πριν, ας πούμε. Εγώ τον Νίκο τον αγαπώ πάρα πολύ, τον ξέρω από τη σχολή, είμαστε στην ίδια σχολή, είναι ηθοποιός, έχει σπουδάσει σε δραματική σχολή. Και έκτοτε ήταν ένα παιδί λατρεμένο, τον αγαπούσαν όλοι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς είχε αυτό το σπουδαίο χαρακτηριστικό, είχε αυτό το χιούμορ, έχει αυτό το χαρακτήρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τον βλέπω να αναπτύσσεται και σε προσωπικό επίπεδο και να κάνει καριέρα και να κάνει τα πράγματα που αγαπάει και να παλεύει και ο ίδιος και να νικάει και τους δικούς του τους δαίμονες και να μπορεί πια να αντεπεξέλθει και στο περιβάλλον. Για να λέει, εγώ είμαι αυτός που είμαι, οφείλετε να σεβαστείτε αυτό που είμαι και δεν σας νοιάζει και τι κάνω. Εγώ δείχνω τη δουλειά μου. Του εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά. Και μιλάμε μέσα από την καρδιά μου. Για έναν άνθρωπο που καθημερινά μπαίνει στα σπίτια του κόσμου και προσφέρει χαμόγελο, χαρά, αισιοδοξία. Και είναι ένας άνθρωπος που μπορεί, ας πούμε, να βγει και να μιλήσει και να βάλει τα πράγματα. Και είναι τόσο ειλικρινής, Παντελή μου, και τόσο κομπλεξάριστος. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό είναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αλεξάνδρε μου, πάμε σε άλλον έναν γνωστό μας εδώ πέρα της εκπομπής, Ετεοκλής Παύλου. Μίλησε και ο Ετεοκλής, βρέθηκε καλεσμένος μαζί με τη σύζυγό του στην εκπομπή Ντότ το Σάββατο που μας πέρασε. Να πούμε ότι είναι ένα από τα ζευγάρια τα οποία είναι πολύ συζητημένα το τελευταίο διάστημα. Θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια μαζί τους, καθώς ήταν ένα από τα δύο ζευγάρια που αποχώρησαν από τον Just the Two of Us. Τώρα όμως θα πάμε να δούμε την εξομολόγηση του Ετεοκλή Παύλου όταν
Βρέθηκε καλεσμένος λοιπόν στην εκπομπή Ντότ και μίλησε για την περιπέτεια που πέρασε όταν οδηγήθηκε σε ακροτηριασμό του ποδιού του. Πάμε να δούμε τα όλα όσα είπε και θα τα σχολιάσουμε σε λίγο. 23. Ήταν ένας πυροβολισμός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Τυχαίος. Τυχαίο. Δεν θέλω πολύ να αναφερθώ, αλλά όταν σου πάρει ένα όπλο και πυροβολείς με δύο χέρια στοχεύοντας έναν άνθρωπο, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τη στιγμή που με πυροβολήσανε, ένιωσα τον πόνο τον έντονο, γιατί η σφαίρα μου διαπέρασε τα ζωτικά όργανα. Οπότε ένιωσα ότι δεν αντέχω και ότι θα πέσω κάτω. Το μόνο που σκέφτηκα είναι να βάλω τον αγκώνα μου πίσω να τον ακουμπήσω ώστε να μην πέσω με το κεφάλι πίσω. Είναι πάρα πολλά χειρουργία και πολύ χειρουργία με μεγάλο ρίσκο. Τα οποία δόξα τω Θεώ πετύχανε. Ένιωσα ότι πεθαίνω. Αλήθεια. Κατάλαβα αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι κάτι που δεν περιγράφεται, αλλά το ένιωσα. Ότι θα πεθάνεις. Τι είναι αυτό που νιώθω. Ένιωσα ότι πεθαίνω. Ένιωσα ότι ψυχάω. Το ένιωσα ότι τελειώνει η ζωή μου εκεί. Το κρύο του θανάτου είναι ότι χειρότερο μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ άσχημο συνέστημα και δεν φεύγει ποτέ. Και έλεγες μέσα σου πεθαίνω τώρα. Ναι, 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 το νιώθω. Και να σου πω κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ αστείο πλέον σαν λέξη, αλλά η κουβέντα που είπα μέσα μου ήταν «Όχι ρε φίλε, πέθανα». Είναι, μου είχε μείνει χαραγμένη γιατί ήταν ότι είναι τόσο απλό, αλλά αυτό ήταν. Τέλος. Μητέρα μου η οποία το είδε στις ειδήσεις. Έβλεπε τηλεόραση, πριν την πάρει τηλέφωνο ένας κοινός μας φίλος που την ενημέρωσε. Έβλεπε τηλεόραση και βλέπει ότι πυροβολήθηκε ένα παιδί 23 χρονών στο τάδε μαγαζί, στο τάδε σημείο. Και κάπου είπανε το όνομα του οποίου είναι αυτό. Ήρθε στο νοσοκομείο, της δώσανε μια σακούλα μαύρη σκουπιδιών με ρούχα. Της είπαν ότι πολύ απλά και λαϊκά να το πω, ορίστε το παιδί σου. Δεν το πάνε έτσι άνθρωποι, προσέχω έτσι, αλλά το μήνυμα που λαμβάνει μια μητέρα και πλέον. Είναι ότι ναι, ναι. Μπορώ έστω και λίγο να μπω στη θέση της σαν γονιός πλέον. Είναι αυτό. Όταν μπόρεσα να μιλήσω, ήταν δώστε μου δύο πατρίτσες να φύγω. Εσύ, αν το πόδι σου ακροτηριάστηκε ενώ ήσουν στο κόμμα, ναι, άρα ναι. Δεν το ήξερες. Όχι, εγώ ξύπνησα. Όταν ξύπνησες, δεν είχες πόδι. Βέβαια, είχα κάποιες εικόνες από την ώρα που κουβόταν το πόδι. Εικόνες οπτικές δικές μου που το είδα κάπως. Άνοιξε τα μάτια. Και το εξηγήσανε με τα γιατροί, γιατί ενώ ήμουν στο τεχνητό κόμμα, όταν αποκολλείται κάτι μεγάλο από το σώμα σου, κάτι μεγάλο, ένα κομμάτι του σώματός τέλος πάντων. Πολλές φορές από αντίλωση ο οργανισμός μπορεί να ανοίξει τα μάτια. Δεν ένιωθα πόνο, αλλά άνοιξα τα μάτια και το είδα. Το χειρουργείο. Ναι, οπότε εγώ το είχα σαν εικόνα στο μυαλό μου, που συνήθως το ήξερα. Τα ξύπνησα για κάποιο λόγο το μου ήταν πιο γνώριμο. Ωστόσο, εντάξει, η εικόνα είναι που σοκάρει. Πω πω, παιδιά.